κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αλλαγή τοπίου από σήμερα στα σούπερ μάρκετ, καθώς αργά χθες βράδυ ανακοινώθηκε ότι είναι υποχρεωτική χρήση της μάσκας και από εργαζόμενους και από καταναλωτές. Η απόφαση ελήφθη μετά από σχετική εισήγηση των λοιμοξιολόγων στη σκιά της συνεχούς αύξησης των κρουσμάτων. Την ίδια ώρα, κανείς δεν αποκλεί τη λήψη και νέων μέτρων, καθώς όπως θα δούμε, δεν έχουν τέλος τα περιστατικά συνωστισμού για τα οποία ειδικοί χαρακτηρίζουν βόμβες κοροναϊού. Πάμε λοιπόν σε ένα σούπερ μάρκετ, πάμε στην Ελένη Λαζάρου. Ελένη, ποια είναι η εικόνα, υποχρεωτική η χρήση μάσκας, όχι μόνο από τους εργαζόμενους που βλέπουμε, αλλά και από τους καταναλωτές? Από σήμερα λοιπόν, Μαρία, όπως είπες και εσύ, είναι υποχρεωτική η χρήση της μάσκας στα σούπερ μάρκετ και εμείς από νωρίς το πρωί με την κάμερα του Α, με τον καλό συνάδελφο Θανάση Ρεντούμε, ακολουθούμε και καταγράφουμε τους ελέγχους που γίνονται από το κλιμάκιο της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Γλυφάδας σε όλα τα σούπερ μάρκετ της περιοχής. Η εικόνα λοιπόν που έχουμε είναι ότι το μέτρο, παρόλο που ανακοινώθηκε αργά χθες το βράδυ, εφαρμόζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Οι υπάλληλοι όλοι φορούν μάσκες και οι πελάτες φορούν μάσκες σε ποσοστό, θα έλεγα, 99%. Υπάρχουν κάποιοι λίγοι οι οποίοι δεν είχαν προλάβει να ενημερωθούν και ήρθαν χωρίς μάσκες, αλλά υπήρχαν δημοτικοί, αστυνομικοί, υπήρχαν οι υπάλληλοι του σούπερ μάρκετ στην είσοδο που τους ενημέρωναν πως από σήμερα είναι υποχρεωτικό να κάνουν τα ψώνια τους με την μάσκα και όσοι δεν είχαν μαζί τους, τους πρόσφερε οικειοθελώς το κατάστημα. Αυτή είναι η εικόνα λοιπόν. Ο κόσμος, μιλήσαμε με αρκετούς καταναλωτές, πολλοί μας είπαν ότι συμφωνούν με το μέτρο, ότι ανησυχούσαν και οι ίδιοι με την ανησυχητική αύξηση των κρουσμάτων και φορούσαν και όταν δεν ήταν υποχρεωτικό και ήταν απλή σύσταση. Να τονίσουμε πως όταν εντοπίζονται κάποιοι που δεν φορούν μάσκα, το πρόστιμο είναι 150 ευρώ. Όταν πρόκειται για υπαλλήλους, το πρόστιμο βαρύνει τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Μάλιστα. Όταν πρόκειται για πελάτες, βαρύνει τους ίδιους. Μεγάλη προσοχή λοιπόν, 150 ευρώ και υποχρεωτική χρήση και για εργαζόμενους και για καταναλωτές. Ευχαριστώ πολύ. Όμως και τα